Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, την εκπομπή μας. Παρακολουθείτε την Εγνατία το Σπορ κάθε Σάββατο 9.30 με 11.30 για το θερινό ωράριο, όπως σας είπαμε, από Σεπτέμβριο. Να είμεθα όλοι καλά και εμείς και εσείς. Θα σας ενημερώσουμε τη μέρα και την ώρα της εκπομπής μας, έτσι. Λοιπόν, ξεκινάμε τώρα Δέλτα Εθνική. Μάλλον θα κάνουμε μια μικρή παρασπονδία. Θα πάμε στον Απόλλον Καλαμαριάς. Υπάρχει και ιδιαίτερη συμπάθεια στην εκπομπή, στην ομάδα αυτή από την εκπομπή μας. Θα ξεκινήσουμε τώρα από ένα Καλαμαριά, ο οποίος φέτος μας παράτησε από τη Δέλτα, πήγε στη Γάμα. Τι να κάνουμε, αφού ήταν για την άνοδο. Θα μας πει ο Κώστας ο Σπυράκης τι με έλεγε Νέστε, τι έχει γίνει μέχρι τώρα και τι με έλεγε Νέστε στην ιστορική αυτή ομάδα. Κώστα, πάμε. Πριν από λίγες μέρες είχαμε την ανάδειξη του νέου διοικητικού σχήματος. Συνεχίζει ο πρόεδρος Αχιλλέας Χαραλαμπίδης. Ναι, ο κύριος Σταύρος Ζαμπέτογλου, αντιπρόεδρος υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων. Ο κύριος Τιμπανάρης, υπεύθυνος οικονομικών θεμάτων. Ο κύριος Λουιζίδης, που μας παρακολουθεί, ανελιπώς υπεύθυνος αγωνιστικού τμήματος. Ο κύριος Χατζιανδρέου, εκπρόσωπος ερασιτέχνης στην ΠΑΕ. Ενώ ο κύριος Γεώργιος Ζαμπέτογλου, άλλος Ζαμπέτογλου είναι αυτός, και Σταύρος. Πρέπει να είναι αδέρφια αυτοί οι δύο. Θα εκτελεί χρέη, λέει, υπευθύνου επικοινωνίας. Η πρώτη προπόνηση του Απόλλου Καλαμαριάς ορίστηκε τη Δευτέρα 18 Δευτέρα, Ιουλίου, ναι, και ώρα 7 σε εγκαταστάσεις του Απόλλωνα. Παραμένει ο Τζο Παλατσίδης στον πάγκο της ομάδας. Μπράβο. Και ήδη έχει ξεκινήσει ο σχεδιασμός. Μάλιστα. Τώρα γίνονται κάποιες συζητήσεις με παίκτες από το ήδη υπάρχουν ρόστερ. Μπράβο. Ο Δημήτρης Καρατζιωβαλής έχει στα χέρια του αρκετές προτάσεις από ό,τι μαθαίνουμε. Ο τραυματοφύλακας, έτσι. Ναι. Α, υπάρχει περίπτωση να μην κλείσει την Καλαμαριά. Εξετάζει όλες τις προτάσεις που έχει και θα απαντήσει εντός των ημερών. Από εκεί και πέρα, ο Παύλος Λεπτοκαρίδης δεν είναι ικανοποιημένος από την προσφορά. Την πρόταση που του έγινε. Ναι, ναι. Από την πρόταση που του έγινε. Αλλά όπως, ο Αλτή Χατζή από την άλλη μένει, όπως όλα δείχνουν. Από εκεί και πέρα είναι άλλοι 10 παίχτες που βρίσκονται σε συζητήσεις με την ομάδα και πολύ πιθανό να παραμείνουν. Ναι. Μεταγραφικά δεν έχουμε ακόμα κάτι. Ναι. Το θέμα είναι ότι δεν υπάρχουν και εκεί χρήματα. Χρειάζεται μεγάλη βοήθεια από όλων. Δυστυχώς, Καλαμαριώτες εκεί, επιχειρηματίες και Πόντια Ναρίτα δεν βοηθάνε την ομάδα. Ολόκληρος Δήμος Καλαμαριάς, 100.000 πόσο αριθμοί, τέλος πάντων, δεν υπάρχουν 5 επιχειρηματίες δυνατοί να βάλουν από 20-30 χιλιάρικα εκεί να μαζευτεί ένα ποσό να κάνει η ομάδα πρωταθλητισμό. Θα βγούμε στους δρόμους, όπως και πιο παλιά που θέλαμε να στηρίξουμε την Καλαμαριά, με ένα φορτηγάκι. Ναι. Και λέγαμε, στηρίξτε την ομάδα, στηρίξτε την ομάδα, και μαζεύαμε χρήματα. Εποχή πριν πέσει η Καλαμαριά. Το θετικό είναι ότι... Κάπως έτσι φαντάζομαι, δηλαδή, θα μαζευτούν κάποια χρήματα. Προβλέπω να βγαίνουμε με το μεγάφωνο και να φωνάζουμε... Ναι, έτσι, θα πάμε στις παλιές εποχές. Ό,τι έχετε ευχαρίσει. Θα κάνουμε έναν έρανο που... Ναι, γιατί οι φίλαθλοι είναι κοντά στην ομάδα. Όσο μπορούν, βοηθάνε. Αλλά είπαμε ναι, αλλά μόνο με τους φιλάθλους γίνεται δουλειά. Να γίνει ομάδα λαϊκής βάσης, η πρώτη ομάδα εν Ελλάδη, Κώστα. Λίγο δύσκολο. Λίγο δύσκολο, να πούμε την αλήθεια. Το θέμα είναι ότι υπάρχει ένας βασικός κορμός. Κάτι πολύ σημαντικό. Δεν θα χρειαστούν. Μεταγραφικά θεωρώ ότι ο Απόλλων δεν χρειάζεται πολλές προσθήκες. 3 με 4 ουσιαστικές. Για να κάνει όμως την υπέρβαση και πρωταθλητισμό, Κώστα, χρειάζεται ένα βασικό κορμό νεαρών και ταλαντούχων παιχτών. Με 3-4 προσθήκες έμπειρων. Ναι, ναι. Μια... ναι, αλλά πρέπει να ανανεώσει και τα ήδη υπάρχοντα συμβόλαια. Είπε Καρατζιωβαλή. Δεν είναι όμως. Είπε τον Λεπτοκαρίδη. Τα ποσά δεν είναι και μεγάλα. Ποιοι άλλοι λήγουν τα συμβόλαιά του. Είναι και άλλοι. Ο Χάτζη είναι νομίζω, αλλά θα παραμείνει. Ο δεν Χάτζη θα πρόβλημα, παραμείνει. Αλλά το μόνο πρόβλημα είναι με αυτού του δύο. Με τον Καρατζιωβαλή και τον Λεπτοκαρίδη. Ο πρώτο, εντάξει, είπαμε, έχει αρκετέ καλέ προτάσει. Ναι, θα τι βάλει κάτω, θα αποφασίσει. Ο Πλατάκη. Για τον Πλατάκη δεν νομίζω. Νομίζω ότι θα παραμείνει. Δεν θα υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Παπαποστόλου. Παπαποστόλου, Καραλιόπουλος. Καραλιόπουλος, μπράβο. Θα δείξει. Προβλέπω Κώστα να βάζει βαθιά το χέρι στην τσέπη ο κύριος Αχιλλέας Χαραλαμπίδης. Προβλέπω να βάζει πολύ βαθιά το χέρι. Θεωρώ ότι κάτι θα γίνει και θα βρεθούν τα χρήματα να προχωρήσει ο μάλλον. Μήπως βοηθήσει και ο Δήμος λίγο. Έχουμε ένα πολύ καλό δήμαρχο. Ο κύριος Μπακογλίδης, καλός δήμαρχος. Ο κύριος Θεοδόσης Μπακογλίδης είναι κοντά σε όλους. Για δηλαδή, να μιλάς έτσι, φαντάζομαι θα τον ψήφισες και όλες τις τελευταίες εκλογές. Δεν ψηφίζω και εκεί μένω. Α, εκεί ακόμα μένω. Όχι, ναι. Αλλού ναι. Ψηφίζω. Αλλά το γνωρίζω αρκετά χρόνια ναι. Και βλέπω ότι προσπαθεί πάρα πολύ, όχι μόνο για το ποδόσφαιρο, ό,τι αφορά, δηλαδή όπου πονάει η Καλαμαριά, ναι. Είναι κοντά. Μάλιστα. Και προσπαθεί αυτό που λέμε να δίνει τονωτικές ενέσεις όσο μπορεί. Μάλιστα. Πάντως έχει ιδιαίτερη αδυναμία στον Απόλλωνα και βρίσκεται και πολύ συχνά εκεί. Μάλιστα. Κώστα, να πούμε λίγο, να βοηθήσουμε κι εμείς εδώ από την εκπομπή μας, να ανακοινώσουμε για τα διαρκεία στα εισιτήρια να. Και να προτρέψουμε τους Καλαμαριώτες να πάνε να τα προμηθευτούν. Στη θύρα 1 και 2 θα κυκλοφορήσουν τα συνδεσμικά εισιτήρια διαρκείας, τα οποία τιμώνται 100 ευρώ. Στις θύρες 3 και 4 τα εισιτήρια διαρκείας 180 ευρώ.
Εισιτήρια διαρκείας Gold και Platinum θύρα 4, η τιμή των πρώτων 500 ευρώ και των δεύτερων 1000 ευρώ, ενώ οι κάρτες Diamond κόστος 5.000 ευρώ θα δοθούν τιμή σε ένα και σε μετόχους της ΠΑΕ, οι οποίοι ενίσχυσαν με μεγάλα ποσά το σύλλογο. Πόσοι είναι αυτοί όμως, 5.000 και ένας ο οποίος είναι σίγουρα ο κύριος Αχιλλέας Καραλαμπίδης, ο οποίος έβαλε πολλαπλάσια τον 5.000. Σίγουρα θα υπάρχουν και 3-4 ακόμη από πίσω, αφανείς ήρωες. Αφανείς ήρωες. Επίσης θα κυκλοφορήσουν, λέει, εισιτήρια διαρκείας Ladies, οικογενειακά και νεανικά. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνείτε στο τηλέφωνο 2315-114-060, επαναλαμβάνω και πάλι 2315-114-060, από τις 10 το πρωί ως 1 το μεσημέρι και από 5 έως 8 το απόγευμα. Αυτά για τα εισιτήρια διαρκείας Καλαμαριάς. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο, να πάμε και στις υπόλοιπες ομάδες. Όχι, θέλω να πω ότι μεταπηδώντας πλέον τώρα στο πρωτάθλημα της Δέλτα Εθνικής, μετά την απόγευση με τον Απόλλωνα, που αξίζει κάποιο χρόνο σε αυτήν την εκπομπή, θέλω να μιλήσω για τον Οδυσσέα Κορδελιού. Ένας Οδυσσέας ο οποίος καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς ήταν παρεξηγημένος. Πάμε στον Οδυσσέα Κορδελιού, Κώστα. Θέλω να καταθέσω μια άποψη, γιατί έζησα τον Οδυσσέα όλη τη χρονιά από κοντά λόγω του ρεπορτάζ. Όταν λες ότι ήταν παρεξηγημένος. Ήταν παρεξηγημένος. Ακούστηκαν πολλά για αυτή την ομάδα. Πολλά λόγω του κύριου Αντίνου, ο οποίος ο ίδιος παραδέχεται ότι έχει μια εταιρεία στοιχημάτων με έδρα στο εξωτερικό. Χωρίς να σημαίνει στην Αυστρία, αυτό. Στην Αυστρία, ναι. Χωρίς να σημαίνει αυτό. Ότι επειδή υπάρχει στη μέση η εταιρεία στοιχημάτων του κ. Αντίνου, θα είχαμε κάποια διαφθορά, να το πω και έτσι. Δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Ίσα-ίσα, ο Οδυσσέας πλήρωσε τα λάθη του. Ο Οδυσσέας πλήρωσε τα λεφτά που σπατάλησε σε παίχτες που δεν ταξίζαν. Μάλιστα. Υπήρχαν παίχτες όλη τη χρονιά στον Οδυσσέα, οι Golden Boys, όπως το έχω γράψει κιόλας. Μπράβο. Οι Golden Boys, που πήραν, υπήρχαν παίχτες που πέραν και 20.000 ευρώ. Για τα δεδομένα της κατηγορίας έξω πραγματικά. Αυτά δεν τα παίρνουν ούτε σε β' εθνική, Κώστα. Οι περισσότεροι, ήταν πάνω, οι περισσότεροι παίχτες πληρώνονταν πάνω από 10.000 ευρώ. Μπράβο. Κάποιοι 15 και κάποιοι 20. 20 και 22.000 ευρώ. Και κάποιοι ήρθαν, έμαθα τον Ιανουάριο, Κώστα, και πήραν 15 και 20.000 και δεν προσέφεραν τίποτα. Να μην λέω ονόματα τώρα, τους φωτογραφίσαμε. Ήρθαν αυτοί οι Golden Boys για να ταρπάξουν και να φύγουν. Δυστυχώς. Δεν φταίνε αυτοί όμως, Κώστα. Φταίνε οι διοικούντες της ομάδας που τους έδωσαν αυτό το δικαίωμα. Δεν άρχισε καλώς. Εγώ ξέρω τι θα έκανα, συγγνώμη. Θα ανταπέδιδα τη χρηματική ανταμοιβή αφού έβλεπα πρώτα επιτυχίες. Αυτό. Θα αποδώσεις. Κάτι θα προσφέρεις και μετά θα αμοιβθείς. Αυτή είναι η άποψή μου. Και έτυχε να πω συγγνώμη πριν από λίγο καιρό τον κύριο Αντωνιάδη και τα συζητήσαμε και αυτό συμφωνεί με αυτή την άποψη. Αυτό θα σου έλεγα και εγώ. Ότι θα πληρωθείς αφού προσφέρεις πρώτα. Πλέον στον Οδυσσέα ξεκινάει. Ναι. Ο Οδυσσέας ξεκινάει από την αρχή, αλλάζει σελίδα. Από την αρχή ο Βασίλης Αντωνιάδης, ένας προπονητής ο οποίος δεν μπορεί να τον αμφισβητήσει κανένας. Μπράβο. Έχει προσφέρει πολλά στο ποδόσφαιρο ο συγκεκριμένος κύριος. Θα ξεκινήσει στην αρχή. Ο ίδιος, μπράβο, με παίκτες της δικής του επιλογής, με τεχνικό επιτελείο δικό του, μάλιστα, χωρίς μάνατζερ στη μέση όπως έγιναν πέρσι, μπράβο, στο Κορδελιό, που πέσανε όλοι οι μάνατζερ από την αρχή και φέραν τους δικούς τους παίκτες και οι άνθρωποι στο Κορδελιό μετά από χρόνια που ανέβηκαν στο περιφερειακό πρωτάθλημα δεν γνωρίζαν και την πάτησαν. Φέτος θα ξεκινήσει κάτι διαφορετικό. Λύρωσαν υπέρμετρα παίκτες που δεν πρόσφεραν, ίσως δεν άξιζαν. Υπέρμετρα ανθρώπους που βρίσκονταν γύρω από την ομάδα. Ναι. Δεν είναι μόνο οι παίκτες. Από ό,τι έμαθα, σπαταλήθηκαν και 40.000 ευρώ συνολικά φέτος στα υπόλοιπα θέματα της ομάδας, όπως φυσιοθεραπευτές, γυμναστές. Αρκετά λεφτά. Όταν δεν πάει καλά μια ομάδα, Κώστα, και δει μια ομάδα με την οικονομική δυνατότητα και ευχέρεια του Οδυσσέα Κορδελιού, κατ' εμέ φταίει η διοίκηση, από εκεί ξεκινάει όλη η ευθύνη. Σίγουρα, και μετά. Αλλά το λάθος έγινε. Δεν φταίνει ποδοσφαιριστές. Έγινε από το σχεδιασμό πέρσι το καλοκαίρι. Ακριβώς. Οι υπεύθυνοι εκεί δεν τα σχεδίασαν όπως έπρεπε για να έχει και το ανάλογο αποτέλεσμα η ομάδα. Έτσι, και είδαμε όμως με την έλευση του Βασίλη Αντωνιάδη θα μέναν Οδυσσέα διαφορετικό. Δυστυχώς όμως ήταν αργά. Δυστυχώς, όντως. Θεωρώ ότι φέτος, αν. Εντάξει, με το καλό να ανεβούν οι άνθρωποι που ελπίζουν ότι θα παίξουν στη Football League 2. Μπράβο. Αν όμως δεν γίνει κάτι τέτοιο και ο Οδυσσέας παραμείνει στο περιφερειακό πρωτάθλημα στην Δέλτα Εθνική, θα έχει μια διαφορετική φιλοσοφία. Δύσκολα θα έχει αντίπαλο. Πλην το Λάκωμα, που βλέπουμε στο Λάκωμα μια κινητικότητα με μεταγραφές ουσίας, με μεταγραφές ονομάτων.
Έχεις απόλυτο δίκιο. Αλλά δεν πιστεύω ότι το Λάκκωμα μπορεί να κοντράρει το Κορδελιό με την οικονομική άνεση και οργάνωση που αποκτήσει από τη φετινή χρονιά. Το Λάκκωμα έχει μια νέα και να πούμε πως έφυγε από τη Μέση και η Καλαμαριά τώρα, έτσι, ναι. Που ήταν ένας πολύ μεγάλος αντίπαλος για τα δεδομένα του Οδυσσέα Κορδελιού. Ο επόμενος αντίπαλος. Αλλά λέμε και την αλήθεια. Όντως, αυτό ισχύει. Σε οτιδήποτε κατάσταση και να είναι, δεν συγκρίνονται τα δύο μεγέθη τώρα από όλο Καλαμαριάς και Οδυσσέα Κορδελιού. Όχι, σίγουρα. Το θέμα είναι ότι δεν δύσκολα θα μπει στη μέση και ο Σοχός. Γιατί είδαμε ένα Σοχό τα τελευταία 5-6 χρόνια. Πάμε τώρα σε άλλες ομάδες. Πάμε στο Σοχό. Στο Σοχό. Πολύ καλή πάσα έκανε στον εαυτό σου, Κώστα. Σοχός. Πώς έγινε αυτό να κάνεις πάσα στον εαυτό σου, πρωτοφάνης. Ναι, πάμε. Ο Σοχός δεν μπορώ να πω ότι κινδυνεύει. Κινδύνευε μέχρι και λίγες μέρες να μην. Όχι να δηλώσει ότι έχει το πρωτάθλημα, να αφανιστεί. Μπράβο. Έμεινε μόνο στον κύριο Μότσανο. Ένα άνθρωπο ο οποίο όλα αυτά τα χρόνια βρίσκεται πολύ κοντά στην ομάδα και στηρίζει. Και στηρίζει οικονομικά την ομάδα και όχι μόνο. Ο οποίος ψάχνει να βρει λύση. Ναι. Να βρει ανθρώπους να πλαισιώσουν τη νέα διοίκηση για να μπορέσει η ομάδα να κατεβεί στο πρωτάθλημα και να συνεχίσει την προσπάθειά της. Με κάποιους επιχειρηματίες εκεί, τους κυρίους Τσακίρη, Τσελεπή και Γεωργιάδη, κάποιες επαφές βλέπουμε του κυρίου Μότσανο. Με αυτούς τους τρεις επιχειρηματίες, όπως και γίνεται και μια προσπάθεια να εμπλακεί και ο πρώην δήμαρχος Σοχού. Ναι. Ο Θεοφάνης ο Παπάς και είναι περιφερειακός σύμβουλος, αν δεν κάνω λάθος. Μπράβο, ναι, περιφερειακός. Γίνεται μια προσπάθεια από τον κύριο Μότσανο να. Μπράβο. Να μπει στον κόλπο και ο κύριος Παπάς, ώστε ωραία. Με τις γνωριμίες του να βοηθήσει και αυτό. Ο Σοχός και αν θα κατέβει όπως έχω μάθει, θα στηριχθεί αποκλειστικά και μόνο στα δικά του παιδιά. Σε δικά του παιδιά και νεαρούς από την γύρω περιοχή. Μπράβο. Πάμε στην. Ποια ομάδα πάμε τώρα, Κώστα. Κυλκυσιακό έχουμε. Πάμε στην Κυλκυσιακό. Πάμε Κυλκυσιακό. Κάτι γίνεται και εκεί. Γίνονται την τελευταία εβδομάδα δοκιμές παιχτών. Ο κύριος Παναγιώτης Γιάκας, ο προπονητής του Κυλκυσιακού. Δοκιμάζει νεαρούς παίκτες από τη γύρω περιοχή. Μπράβο. Ενώ είχαμε και 5 αποδεσμεύσεις. Πέντε αποδεσμεύσεις. Λόγω οικονομικής δυσχέρειας, φαντάζομαι. Φαντάζομαι και εγώ το ίδιο. Ποιοι είναι αυτοί, έχουμε τα ονόματα. Παπατζίκος, Δαρζέντας, Φινικόπουλος, Μαυραγγελίδης και Λιχανίδης. Φαντάζομαι βασικοί παίκτες πέρυσι του Κυλκυσιακού. Βασικότατη. Βασικότατη. Τώρα από εκεί και πέρα βρίσκονται στο στόχαστρο κάποιοι νεαροί. Από τον ομό Κυλκυσιακής, από τη δεύτερη ομάδα του Κυλκυσιακού, από τον Μέγα Αλέξανδρο, από τον Αλέξανδρο Κυλκής, μια σοβαρή ακαδημία στην περιοχή του Κυλκής. Και μέσα στις επόμενες μέρες θα υπάρξουν και ανάλογες ανακοινώσεις. Φαντάζομαι ότι έχουν προχωρήσει. Γίνονται και κάποιες δοκιμές εκεί νεαρών παιχτών, όπως μάθαμε. Είχαμε την περασμένη Τετάρτη. Μπράβο. Και χθες δοκιμές. Ναι, ναι. Αυτή η εβδομάδα δύο μέρες. Να πω και κάτι συμπληρωματικά για το Κυλκυσιακό. Στις 20 Ιουλίου η πρώτη συγκέντρωση ενόψεις προετοιμασίας για τη νέα σεζόν. Ενώ το βασικό στάδιο θα λάβει χώρα στον Άγιο Παντελεήμονα, στο αθλητικό κέντρο του Ατέρμονα. Από την 1η έως την 11η Τετάρτη Αυγούστου του 2011. Δηλαδή δύο εβδομάδες, μία 14 Αυγούστου, στο αθλητικό κέντρο του Ατέρμονα. Η ομάδα του Κυλκυσιακού κάθε χρόνο βρίσκεται στον Ατέρμονα για προετοιμασία. Πολύ ωραία. Πάμε λίγο στον ομό Ημαθίας τώρα να μεταπηδήσουμε ΠΑΟΚ Γενιτσών. Ομάδα που ανέβηκε φέτος. Νομός Πέλης. Συγγνώμη, Νομός Πέλης. Ομάδα νεοφώτιστη στην Δαρμαδική. Ομάδα νεοφώτιστη μετά από εντυπωσιακή πορεία στο τοπικό πρωτάθλημα της Έψης Πέλας. Ναι. Τριπλό χτύπημα μεταγραφικό, αν και η μία ανανέωση είναι ο Σιαλμάς, ο πρώτος σκόρερ την περσινή σεζόν, την περασμένη. Ναι. Και τις δύο μεταγραφές, τις οποίες μου διαφεύγουν αυτή τη στιγμή, μπορείτε να. Είναι ο Αναστάσιος Κουτούδης από τον ΠΑΟΚ Γενιτσών και ο Κώστας Χαρμάνας, άρτη επιστρέψας μετά από ένα έτος απουσίας. Δηλαδή έπαιζε στην ομάδα, πέρυσι έφυγε και επέστρεψε ο Χαρμάνας. Να βοηθήσει κι αυτός. Και ο Κουτούδης, μπράβο. Δύσκολο το έργο όμως για τον ΠΑΟΚ Γενιτσών, νεοφώτιστη ομάδα. Φιλόδοξος όμως και μια φιλόδοξη διοίκηση η οποία βγήκε πρόσφατα. Μάλιστα. Πάμε νομό Κυλκής, δόξα χέρσου, Κώστα. Δόξα χέρσου, αρκετές ανανεώσεις. Ναι. Μένει και ο προπονητής ο κ. Γεωργιάδης. Μπράβο. Είχαμε κάποιες ανακατατάξεις στο Διοικητικό Συμβούλιο. Με πρόεδρο γυναίκα συνεχίζει η Δόξα Χέρσου φέτος. Η γυναίκα δηλαδή είναι στον προεδρικό τόπο. Γυναίκα πρόεδρο στη Δόξα Χέρσου. Ονόματι τη θυμόμαστε, πώς τη λέμε. Όχι, δυστυχώς. Αυτό με στενοχωρεί και με λυπεί πάρα πολύ. Θα βάλουμε την Αναρίτα πρόεδρο. Μία γυναίκα. Μπράβο, βρέθηκε και δεν θυμάστε το όνομα. Και δεν θυμόμαστε το όνομά τη. Έσχος. Θα βάλουμε την Αναρίτα, κυρίες και κύριοι, πρόεδρο στη Δόξα Χέρσου.